Η μοναχοί έχουν φως τους αγγέλους και εσείς έχετε φως εμάς. Ζούμε σε μια εποχή πάρα πολύ άσχημη, όπου δεν έχει να κάνει σχέση με τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, που πράγματι ήταν έτσι τα πράγματα, ότι δηλαδή η μοναχή ήταν φως στον κόσμο. Δυστυχώς όμως, εμείς σήμερα παραπέμπουμε και όπως είπα σε κάποια άλλη ομιλία μου, χάθηκαν οι Άγιοι, χάθηκαν οι προφήτες, η Εκκλησία είναι διαλυμένη, η διοικούσα, αλλά και οι επιμένες της. Ο λαός χάνεται και δεν υπάρχουν άνθρωποι να βοηθήσουν και να είναι φως, δίδαγμα και προστάριδες σε όλο αυτό το κακό που υπάρχει. Καλούμαστε αυτή τη στιγμή όλοι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Αν παραμείνουμε στον ίδιο τρόπο ζωής, όπως μέχρι πριν λίγο καιρό που νομίζαμε ότι όλα πηγαίνανε καλά, τότε δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Και νομίζαμε ότι πηγαίνανε όλα καλά, διότι τώρα πλέον απροκάλυπτα βγαίνουν όλα αυτά που είχαν πει οι Άγιοι μας και ψηφίζονται αντίχριστα νομοσχέδια, τα οποία είχαν προγραμματιστεί από πάρα πολύ καιρό να γίνουν. Έγιναν όμως, ψηφίστηκαν. Αυτοί κάνανε καλά τη δουλειά τους, αλλά ο λόγος που ψηφίστηκαν και περάστηκαν όλα αυτά τα κακά είναι γιατί εμείς αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Προπάντων, φταίμε εμείς που φοράμε τα ράσα και εσείς ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Ποιο είναι το μυστικό και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, είναι δύσκολο να το βρεις και δύσκολο να το ακούσεις. Αλλά όλα αυτά υπάρχουν μέσα στον νόμο του Θεού, γιατί εκεί, μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι κρυμμένη η λύση για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, και τα προσωπικά και τα κοινωνικά. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το Α και το Ω. Και εννοούσε ότι εγώ είναι όλος αγάπη, σας αγαπώ και μόνο από μένα μπορείτε να πάρετε για να αρχίσετε να υγιένετε και για να μπορείτε να δώσετε. Ο χριστιανός πρέπει να ζει όχι μόνο για τον εαυτό του, όχι δηλαδή μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλά πιο πολύ για να μπορέσει να προσφέρει, επειδή οι περισσότεροι πάσχουν. Και το μόνο φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι ο Χριστός. Και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Έχει βγει η διάγνωση του ασθενή και λέει ότι έχει καρκίνο βαριάς μορφής. Αλλά δεν θέλει να πάει στο γιατρό να πάρει το φάρμακο. Μένει στην αφύγνωση. Έτσι όμως δεν πρόκειται να θεραπευτεί ποτέ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εσείς τώρα, περισσότερο εσείς, όπου βλέπετε τι συμβαίνει και μέσα στο λαό και μέσα στη διοικούσα εκκλησία, δεν πάτε να πάρετε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πικρό. Ναι, αλλά αν πρόκειται για σωματική ασθένεια, το παίρνει τόσο πικρό. Ακόμα και αν είναι θηρική επέμβαση. Ακόμα και χρειαστεί να πάτε στο εξωτερικό και να δώσετε πάρα πολλά λεφτά, τα δίνετε. Για να σωθεί το σώμα. Τώρα εδώ όμως που οι άνθρωποι την ιδέα να ακολουθούν, εμείς δεν έχουμε ως πρότυπο τη ζωή και το μαρτύριο του Χριστού, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Αν αυτό δεν μας διακατέχει στην καθημερινή μας ζωή, τότε είμαστε ψευδοχριστιανοί. Ο Θεός άφησε όλη την ησυχία του και ήρθε σε έναν αμαρτωλό κόσμο που τον είχε ανάγκη και έγινε θυσία. Και μέσα από αυτή τη θυσία άλλαξε ο κόσμος. Η Μαρία πηγαίνανε στον Άδη, μετά την Ανάσταση του Χριστού, άνοιξε ο Παράδεισος. Και εμείς μπορούμε να ανοίξουμε τους Παραδείσους στους ανθρώπους μας, γιατί είναι απελπισμένοι και κρίνονται από παντού. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω εν ολίγης πώς μπορούμε λίγο να χειριστούμε αυτή την υπόθεση, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο τρόπο ζωής.
Αυτό εμένα προσωπικά με συνταράσσει, διότι χωρίς τα θαλάσσια, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, και νικέτια με αυτό ζω, λέμε στην αρχή της ψυχίας μεταλήψης. Αλλά σύντε είναι τέρα δεσπότη. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει αυτό? Ότι από κάποια στιγμή και μετά συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να ζούμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για τον Χριστό μας. Αλλά ο Χριστός μας είναι ο κάθε συνάνθρωπός μας, ο οποίος είπε, ό,τι κάνετε στους ελάχιστους, σε μένα το κάνετε. Και εάν τα πάρουμε σοβαρά όλα αυτά τα λόγια, σημαίνει ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στους άνθρωπους μας είναι η πνευματική. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, πώς μπορεί να γνωρίσει και να πλησιάσει τον Θεό, ώστε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κρίση η οποία είναι πνευματική. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι για όλο αυτό το κακό φταίμε εμείς, ο καθένας προσωπικά. Και όπως είπε και ο Κύριος μας, και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, και όλοι οι Άγιοι μας, σε τέτοιες ειδικά περίοδους αποστασίας και έξαρσης της αμαρτίας, μετανοείται. Όλοι οι Άγιοι μας ήταν κήρυκες της μετανοίας. Το να πούμε μόνο μετανοείται και να μην αναλύσουμε αυτή τη λέξη και να μην δώσουμε τις πρακτικές λύσεις, δεν φτάνει. Δεν θα φέρει το μέλλον το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάνοια για να βοηθήσουμε και εμάς και τους άλλους. Μετάνοια είναι ο εσωτερικός πόνος και θλίψης η οποία κάποια στιγμή εισέρχεται στη ψυχή επειδή σφάλαμε ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του Θεού. Αυτή η μετάνοια είναι μια εσωτερική υπόθεση η οποία δεν φαίνεται σε κανέναν παρά μόνο στα μάτια του Θεού. Εκεί αποκαλύπτεται. Όμως ο Θεός είναι μέσα μας, είναι δίπλα μας, είναι πανταχού παρόν. Τι σημασία έχει να τα ακούσει ο Θεός? Εάν τα ακούσει ο Θεός, τότε αυτή η μετάνοια μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Κάποια στιγμή στη ζωή μας συνειδητοποιούμε ότι δεν ζούμε έτσι όπως θέλει ο Θεός και έρχεται αυτή η μεταστροφή στο νου μας, αυτό λέγεται η μετάνοια, και αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Λοιπόν, όλοι μας είμαστε σχεδόν αμετανόητοι. Δεν έχουμε μετανοήσει αληθινά έτσι όπως πρέπει. Εάν πάρουμε ως κριτήριο και πρότυπο μετανοία στην Αγία Μαρία την Ελληνική, λοιπόν, φανταστείτε πόσο πίσω είμαστε. Γι' αυτό όσο και να λέμε ότι μετανοούμε, εάν δεν φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει. Μα θα μου πείτε, πάτε, εμείς δεν κάναμε τις πορείες της Αγίας Μαρίας της Ελληνικής. Δεν έχει σημασία. Η μετάνοια για να είναι έρθεμη, δεν χρειάζεται από το πίθος των αμαρτιών της Αγίας Μαρίας και του Αβάμωση, Αγίμωση, αλλά χρειάζεται η συνέστηση ότι είμαι αμαρτωλός και ότι κάθε μέρα κάτι θα κάνω ώστε να χωρίσω και το Θεό και τον άνθρωπό μου. Ποιος έχει τα μέτρα του Αγίου Παρισίου ή και των Αγίων Αβάδων της Ερήμου, όπου πήγανε στην έρημο και μετανόησαν κάθε μέρα? Πολλοί από αυτούς δεν είχαν κάνει τίποτα από τα περιπτώσεις μου. Και ψάχναν να βρουν μια αφορμή για να μετανοήσουν. Γιατί έπρεπε να ταπεινωθούν. Η ταπείνωση τραβάει το έλεος του Θεού. Η ταπείνωση όμως έρχεται μέσα από τη μετάνοια. Και η αγάπη έρχεται μέσα από τη μετάνοια. Και η διάκριση έρχεται μέσα από τη μετάνοια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αληθινό και σωστό, εάν δεν συνειδητοποιήσω μέσα μου και στην ησυχία μου ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος. Μα πώς θα γίνει αυτό όταν βλέπουμε δίπλα μας ότι άλλοι είναι πραγματικά πιο χειρότεροι? Μπορεί να γίνει αυτό όταν ψάχνω να βρω που έσφαλα όλη την ημέρα. Μπορεί να γίνει όταν πάρω ως κριτήριο το αν μετανοεί όχι, όχι τον χειρότερο αμαρτωλό, αλλά τον Άγιο, τον καλύτερο.
στόμα αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε ότι όλοι πάσχουμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το λάθος. Κοιτάμε ότι εμείς έχουμε και καλά, ότι οι άλλοι είναι πολύ πιο χειρότεροι. Η μετάνοια όμως χρειάζεται προϋποθέσεις. Χρειάζεται πάνω απ' όλα τη πίστη και μετά η θέληση να αγωνιστούμε. Επειδή έχει κόπο, κανένας δεν θέλει. Αλλά τελικά αυτοί που δεν την παίρνουν ως φάρμακο είναι ανόητοι, γιατί χάνουν την κοινωνία της με τον Θεό. Νομίζουν οι περισσότεροι ότι ο χριστιανισμός είναι να πηγαίνω στην εκκλησία, στην Κυριακή, στις γιορτές, να εξομολογούμε, να κοινωνώ, οι γυναίκες να κάνουν και όλες αυτές τις προσφορές που κάνουμε στους ναούς και κάποιες τυπικές προσευχές. Όμως δεν είναι αυτό. Είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη η μετάνοια. Είναι η μίμηση του Χριστού η μετάνοια. Είναι να πονέσω, γιατί είμαι αμαρτωλός, και μέσα από τη μετάνοια θα πάρω το φως του Χριστού για να μπορέσω να βοηθήσω. Να βοηθήσω αληθινά. Και τον εαυτό μου και τους άλλους, όπως είπα. Εμείς σαν μοναχοί έχουμε ένα κανόνα μετανοίας. Και τα μοναστήρια μας λέγονται μονές της μετανοίας. Εκεί πρέπει μέσα στην ησυχία του κυρίου μας να ξεπληρώσουμε εδώ το αδίκημα των αμαρτιών μας σε ένα μικρότερο ποσοστό ανάλογα με τις αμαρτίες που κάναμε στο παρελθόν. Όχι τόσο γιατί ο Θεός έχει ανάγκη το αδίκημα, όσο γιατί εμείς έχουμε ανάγκη την κοινωνία με τον Θεό. Μέσα από αυτή τη μετάνοια της ησυχίας, η οποία έχει κάποιους τρόπους και θα σας πω, τότε μπορούμε να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί και όχι τυπικοί. Ξέρετε, η μετάνοια προηγείται της εξομολόγησης, γι' αυτό και πάρα πολλοί δεν διορθώνονται, επειδή νομίζουν ότι πρέπει να μπουν το σφάλμα που κάνανε και την αμαρτία τους και τον κακό λογισμό. Όμως αυτή η εξομολόγηση δεν θέλει διόρθωση, γιατί δεν έχει προηγηθεί η μετάνοια. Όπως πονέσει πραγματικά και το σφάλμα που έκανε και αναστενάξει, αν δεν βγάλει δάκρυα, έστω και αναστενάξει, και αν δεν το πει στο Θεό μέσα του και στην ησυχία του, τότε δεν διορθώνεται. Και πάλι μπορεί να το πει και να μην διορθωθεί. Θέλει χρόνο να το πει. Ο Θεός μπορεί να το κάνει αμέσως από την πρώτη στιγμή που θα πονέσω. Αλλά δεν το κάνει μερικές φορές. Γιατί? Επειδή είναι πατέρας και επειδή φοβάται να μας χάσει, θέλει να μας κρατάει συνέχεια στην προσευχή, δηλαδή στην αγκαλιά του. Έτσι λοιπόν, μερικές φορές και ενώ μετανοούμε πραγματικά και το παρακαλάμε, δεν διορθωνόμαστε. Ο ένας λόγος είναι ότι φταίνε τα πάθη πιάσανε ρίζες και δεν βγαίνουν εύκολα. Και άλλος είναι ότι ο Χριστός δεν θέλει να μας δώσει αμέσως αυτό το τώρα. Γιατί πρώτον φοβάται μη μας χάσει και δεύτερον υπάρχει κίνδυνο της περηφάνειας. Δηλαδή να αγωγώ τόσο γρήγορα να πάρω ένα δώρο και να μην ευχαριστήσω τον δωροδότη, αλλά να αρχίσω να περηφανεύομαι ότι διορθώθηκα. Όσο πιο πολύ μετανοώ και κλαίω και ζητάω, τόσο πιο πολύ έχω καταλάβει ποιος μου έδωσε το δώρο και πόσο μεγάλο είναι το δώρο. Και τότε δεν μπορώ να περιφανώ. Δεν γίνεται. Δεν έρχεται να περιφανώ. Γι' αυτό και σε αυτόν τον αγώνα που κάνετε κάποιοι από εσάς μέσα στον κόσμο, ακόμα και για το θέμα της πίστεως, δεν έχετε πάρει το σωστό το φάρμακο που είναι το ψησί. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε την Εκκλησία να διεθεί. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας να αλλάξει. Δεν γίνεται. Όμως, μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να συναισθανθεί την αφιλιότητά του. Εκεί είναι που έρχεται η χάρη. Εκεί είναι που μας δίνει φωτισμό ο Θεός και δύναμη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την ταπείνωση μέσα μας για να μην υπερηφανιστούμε όταν θα βοηθήσουμε. Η μετάνοια, η έμπρακτη, είναι ότι πρέπει να κάνουμε εδαφιές μετάνοιες. Οι εδαφιές μετάνοιες είναι καθημερινό έργο των μοναχών, αλλά δεν είναι μόνο των μοναχών, πρέπει να είναι και δικό σας. Το ότι δεν το κάνετε δεν ευθύνεστε μόνο εσείς, ευθύνονται και οι πνευματικοί. Γιατί δεν σας είπανε ποτέ
ότι πρέπει να κάνετε αυτό το κανόνα της μετανοίας, επειδή και οι ίδιοι δεν το κάνουν. Όμως πρέπει να το συζητήσετε και πρέπει να τον ακολουθήσετε, γιατί οι εδαφιές μετάνοιες είναι ένα φάρμακο μυστικό, το οποίο ελκύει τη χάρη του Θεού. Πέφτοντας κάτω και λέγοντας αυτό που έλεγε και το Ιλώνης, ο Θεός πειλάστη τίνει τον αμαρτωλό, η μία εδαφία μετάνοια που πέφτουμε κάτω στη γη είναι η δουλική προσκύνηση από μέρους μας στον Θεό μας, ο οποίος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή μπροστά, που αγκαλιάζουμε τα πόδια και που λέμε «Θεέ μου, συγχώρεσέ μου». Είναι ο ερώτης, μπορούμε να το συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μου, είναι πολύ αμαρτωλή. Για να βοηθεί η ψυχή και να έρθει σε κατάνοιξη, πρέπει να πονέσει το σώμα. Επειδή είναι αλληλένδετα τα ακυδεμένα μαζί τους, βλέπετε πως όταν υποφέρει η ψυχή, επηρεάζει και το σώμα, πονάει και το σώμα. Και το αντίθετο. Άρα λοιπόν, το να κοπιάσω στην προσευχή σημαίνει ότι θα βοηθήσω την ψυχή μου να ευαισθητοποιηθεί, να συγκινηθεί. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτό της εδαφίας μετάνοιας, το οποίο μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο. Όσο είμαστε όρθιοι, αισθανόμαστε ότι είμαστε σίγουροι. Έχουμε και μια ανεπαίσθητη περηφάνεια. Είμαστε καλά. Όταν πέφτουμε κάτω όμως, θα πεινόμαστε. Παλιά οι δούλοι προσκυνούσαν τους κυρίους τους και οι πολίτες τους αυτοκράτορες. Κάναμε χρειές μετάνοιες. Αυτό σημαίνει δουλική υποταγή. Εμείς με τη μετάνοια δείχνουμε αυτό ακριβώς. Και λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό», όταν πέφτουμε κάτω, χτυπάμε το έδαφος στο κεφάλι, το κεφάλι μας το έδαφος, όπως έκανε ο Τελώνης, και πονάμε και μένουμε εκεί, κολλάμε. Εκεί κάτω, στο έδαφος, είμαστε ταπεινωμένοι, ψυχή ταπεινώθηκε. Και λέμε «Χριστέ μου, συγχώρεσέ μου» και του μιλάμε. Του λέμε ό,τι θέλουμε. Μία μετάνοια. Για κάντε το, δοκιμάστε το και θα δείτε ότι δεν είναι το ίδιο από ότι να του μιλάς όταν είσαι όρθιος. Βεβαίως αυτό μπορεί να μην γίνει αμέσως, μπορεί να μην γίνει την πρώτη στιγμή, τις πρώτες μέρες. Θα γίνει όμως κάποια στιγμή. Θα γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται επιμονή και επιμέλεια. Δεν μπορεί ο Θεός να μας φανερωθεί και να μας αποκαλυφθεί έτσι γρήγορα ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Επειδή όμως ο Θεός κάθε φορά, αν δεν το δεις ως πατέρα, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Επειδή είναι πατέρας ακριβώς, δεν μπορεί να παραβλέψει αυτόν τον κόπο. Θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή μας και θα μας δώσει την παρηγοριά του και θα μας δείξει την παρουσία του. Τελικά, γιατί κάνουμε όλο αυτόν τον αγώνα που κάνουμε ως χριστιανοί? Γιατί είναι καθήκον μας? Ναι, είναι καθήκον μας. Αλλά δεν το κάνουμε γι' αυτό. Γιατί πρέπει να το κάνουμε μόνο, αλλά το κάνουμε για να συναντηθούμε με τον Χριστό, για να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος. Γιατί θέλουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να τον γνωρίσουμε, να τον, αν είναι δυνατόν, να τον δούμε. Λέει ο Θεός, οράτε, έτσι. Οράτε. Όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά και με το πνεύμα του, μέσα μας. Έχετε ακούσει για την ώρα προσευχή, γιατί κάποια δεν πεις μετά. Πώς γίνεται αυτή η ένωση με τον Θεό? Ξεκινάει από κάπου. Εάν κανείς δεν πιστέψει, δεν θελήσει, δεν αγωνιστεί, δεν πρόκειται να φτάσει πουθενά. Θα είναι μια ζωή τυπικός χριστιανός. Τι να το κάνεις? Ο Θεός λέει να αγαπήσεις εμένα. Αλλά για να αγαπήσουμε τον Θεό μας όμως, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε στην ερμάρεια και στην καλοπέραση. Δεν γίνεται. Επομένως πρέπει να κοπιάσουμε. Ο αριθμός των μετανοιών πρέπει να είναι συγκεκριμένος και ανάλογος με την προηγούμενη μας ζωή, ανάλογος με τις σωματικές μας δυνάμεις και με τη θέλησή μας, με συνεργεία του πνευματικού. Του πνευματικού, ο οποίος δεν χρειάζεται να εξομολογώ, δεν απαραίτητο να είναι εξομολογό. Μπορεί να είναι και ένας μοναχός, ακόμα και ένας λαϊκός προχωρημένος που να ζει τη μετάνοια. Υπάρχουν τέτοιες.
πρέπει να μπείτε σε αυτόν τον δρόμο. Αν δεν μπείτε, εσείς χάνετε. Ο Θεός μας έχει αφήσει ελεύθερους. Έχουμε ελεύθερη βούληση και ή την χρησιμοποιούμε για να διορθωθούμε ή αδιαφορούμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο αριθμός κάθε μέρα των εδαφιών με τα νέα πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Μετά τις μετάνοιες εδαφιές πρέπει να λέτε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, η έτου Θεού ελέησον με τον ονοματιό. Συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, η έτου Θεού ελέησον με τον ονοματιό. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Να την ακούτε. Να προσπαθείτε να συγκεντρώνετε το νου στα λόγια της ευχής για να δώσει ο Θεός τον δώρο να μπει η ευχή μέσα στο νου και να λέγεται μόνη της. Αυτό για να έχει ανταπόδοση θα πρέπει να το κάνετε πρωί. Το πρωί μετά το ύπνο ο νους είναι καθαρός. Αμέσως μετά. Μην κάνετε χρόνο. Ξεκινήστε γιατί ο διάβολος καραδοκεί και θα σας βρει χίλιους δύο λογισμούς όταν κάνετε προσευχή. Αφήστε τα προκαταρκτικά, αφήστε και τα τρισάγια αν είναι δυνατόν για να μην χάσετε αυτή την προσευχή. Λέγετε την ευχή κατευθείαν. Πέστε κάτω στο έδαφος. Αυτός δεν κοιτάει τυπικά. Τα τυπικά είναι γιατί πρέπει να είναι. Ούτως ώστε να φτάσουμε στην ουσία. Αν όμως ο διάβολος αρχίσει και πολεμάει τα τυπικά, θα χάσουμε και την ουσία. Παραβλέψτε. Λέγεται την ευχή, ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα βάλετε μήνυμα κάθε μέρα πόσο θα είναι, 15 λεπτά, μισή ώρα, πόσο χρόνο έχετε. Αλλά τουλάχιστον θέλετε να δώσετε μία ώρα μετά το πρωινό ξύπνημα, είτε δουλεύετε είτε δεν εργάζεστε σε αυτό, στον κανόνα σας. Λοιπόν, μετά από αυτά τα δύο, επειδή η ανάγνωση βοηθάει την προσευχή και η προσευχή την ανάγνωση, θα κάθεστε και θα διαβάσετε την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς όμως ούτε αυτό το κάνετε, δεν διαβάζετε κάθε μέρα την Καινή Διαθήκη. Όλοι αυτοί οι κανόνες δεν δόθηκαν για τους μοναχούς, αλλά για όλους τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί των πρώτων χρόνων, επί αποχή Αποστόλων, ζούσαν όπως ζουν σήμερα οι μοναχοί, και ακόμα νότε. Και ήταν όλοι λάκοι. Μετά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον μία φορά τους χαιρετισμούς της Παναγίας, γιατί η Παναγία μας ευχαριστείται πάρα πολύ στους χαιρετισμούς, επειδή είναι ευγνωμοσύνη σε αυτή, την χαιρετάμε, και η Παναγία αντιχαιρετάει. Και εκεί τη στιγμή, και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανταποδίδει αυτή την αγάπη που της δείχνουμε στους χαιρετισμούς. Οι χαιρετισμοί είναι πιο σύντομη προσευχή και πιο ευχάριστη από την παράκληση. Στην παράκληση ζητούμε, στους χαιρετισμούς ευχαριστούμε. Η ευχαριστία είναι ανώτερη από την ετήσια. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι μία ευχαριστία, ευχή ευχαριστής, είναι ανώτερη από χίλια κύρια ελέησου. Αυτό είναι άλλη ενότητα, είναι αριθμή προσευχή. Ας κλείνουμε στη μετάνοια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα προσπαθείτε να πείτε μια φορά τους χαιρετισμούς και οπωσδήποτε αν διαβάσετε την Καινή Διαθήκη το πρωί, να τη διαβάζετε, αν δεν έχετε χρόνο, ακόμα και στον δρόμο. Να μην την αφήσετε τελευταία στιγμή, γιατί ο διάβολος πολεμάει πάρα πολύ τους χριστιανούς που θέλουν να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη. Να το έχετε κανόνα αυτό, κάθε μέρα. Αν δεν το κάνετε μια μέρα, να λυπηθείτε. Και την άλλη μέρα να το κάνετε διπλό. Καλύτερα είναι να βάλετε μικρότερο χρόνο πνευματικής εργασίας, παρά να βάλετε πολλά και να τα αφήσετε. Η επιμέλεια είναι μέσα στην ευταξία της πνευματικής ζωής. Θα πρέπει να λέμε την ευχή και να επιδιώκουμε να τη λέμε ψάχνοντας να βρούμε ησυχία. Εάν δεν έχουμε ησυχία, να τη λέμε ψιθυριστά και όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, αλλά χωρίς να την αφήνουμε. Να αποφεύγουμε τις πολλές συζητήσεις. Αυτές οι πολλές συζητήσεις σκοτίζουν το νου και ψυχραίνουν την ψυχή. Δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Και ούτε φωτισμό για το πώς πρέπει να πορευτούμε αυτή τη στιγμή. Ο Κύριος είπε ότι μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
Δεν είπε μακάρι η κουβεντιά σου της, η συζητών της. Από εκεί απορρέει όλο αυτό το πνευματικό το είδε από την ησυχία και από την εσωτερική αδολεσχία. Είπαμε για την οπαμιά της μετανοίας. Τώρα να πούμε και άλλα λίγα μυστικά για το πώς μπορούμε γρήγορα να πλησιάσουμε τον Θεό και να αλλάξει η ζωή μας. Γιατί τελικά δεν διορθωνόμαστε, γιατί πάρα πολλοί δεν θέλουν να διορθωθούν. Και άλλοι που θέλουν δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Όταν κάνουμε ένα σφάλμα στην καθημερινότητα, το περνάμε έτσι. Γιατί έχουμε εγωισμό. Δεν το στυλιτεύουμε, δεν το κρατάμε, αλλά το αφήνουμε και περνάει. Μερικές φορές το ξεχνάμε και δεν το λέμε ούτε στην εξομολόγηση. Λοιπόν, το μυστικό είναι, για να διορθωθούμε, το σφάλμα που έχουμε κάνει, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να το εντοπίσουμε αμέσως. Άνθρωποι είμαστε, ανεπαίσθητα, έτσι. Λέμε κάτι. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε σφάλμα, αφού έχουμε πάθει. Και αφού είμαστε επιρρεπείς. Κλείνει η διάνοια του ανθρώπου προς το κακό. Ανά πάσα στιγμή. Επομένως, εκείνη τη στιγμή, αν το κρατήσουμε και πούμε, Θεέ μου, μέσα μας συγχώρεσέ μου για αυτό που είπα, για αυτό που έκανα, πώς να ανοίξουμε τις πόρτες. Ναι, ο Θεός είναι πάντοτε μέσα μας και ακούει το κάθε τι που λέει ο νους μας. Αυτό όμως το σφάλμα, εάν είναι μεγάλο, πρέπει να το εξομολογηθούμε. Αν είναι κάτι καθημερινό και γίνεται συνέχεια, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε στο Θεό. Θα το πούμε, Κύριε Ιησού, λέει σήμερα. Λοιπόν, και θα δείτε ότι μόλις το πείτε αυτό, επειδή έχει ταπείνωση, ο Θεός θα στείλει χάρη, θα στείλει ανάπαυση. Θα φύγει ο εγωισμός και δεν θα ψυχραθεί η καρδιά με τον συνανθρωπό μας. Ναι, γιατί κατηγορήσαμε τον εαυτό μας. Να το μισθεί. Η αυτομευσία. Εγώ φταίω. Ακόμα και αν έσφαλε ο άλλος. Τελικά πάντοτε εμείς φταίμε. Και όλο αυτό το κακό που υπάρχει γύρω μας, δεν φταίει ο κόσμος. Εγώ φταίω. Αν ήμουν εγώ καλύτερος, θα ήταν και η δική μου καλύτερη. Θα ήταν και η κοινωνία καλύτερη. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει ότι ένας Άγιος μπορεί να σώσει ένα έθνος. Ξέρετε ότι ο Άγιος Σεραφείμ της Βίλισσα έσωσε την Πετρούπολη, Στάλιγκραντ τότε, από τους Γερμανούς, οι οποίοι το πολιορκούσαν 2 χρόνια. Αυτό το έμαθα αργότερα από το 2. Αυτό ήταν έξω, σε ένα βράχο όπως έγινε σε γραφή του Σαρόκ και προσευχόταν όλη τη νύχτα μέσα στο χειμώνα από 3 έως 6 ώρες. 80 χρόνια άνθρωπος, 82 πέσω. Με τα γόνατα μέσα πάνω σε μια καγωμένη πέτρα. Λοιπόν, και ο Θεός επειδή ακριβώς είχε καθαρίσει την ψυχή του και επειδή πονούσε για το λαό, άκουγε την προσευχή του και δεν έπρεπε το στάλι. Και απορούσαν τότε πώς δεν πέφτει. Και εγώ στην ιστορία που τα διάβασα έλεγα τι έγινε, 2 χρόνια πήγαν. Με τόσο μεγάλη στιγμή δίνω που είχαν λίγο ανοίγει. Λοιπόν, βλέπετε τι μπορεί να κάνει ένα άλλο. Λοιπόν, εμείς πρέπει να τους έχουμε ως πρότυπο. Δεν μπορούμε να αποφέρουμε τόσο μεγάλα αποτελέσματα, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε την οικογένειά μας. Η γυναίκα να βοηθήσει τον σύζυγο, ο οποίος είναι δίστροφος, να βοηθήσει τα παιδιά της, τα οποία είναι πάπο και ούτω καθεξής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής είχε δώσει κανόνα μετανοίας αλληλογραφώντας με πάρα πολλές, συνήθως ήταν οι γυναίκες αυτές μικρασιάτισες υπότιες στη Θεσσαλονίκη. Και ο κανόνας αυτός μετανοίας ήταν 2 ώρες το πρωί, όχι ένα, μία ώρα όπως σας είπα. Και είχε πολύ μεγάλο αριθμό μετανοιών και μία ώρα, ίσως και παραπάνω, λέγανε την ευχή. Του ζήτασε και την ευχή ο γέροντας. Και αυτή η ευχή κάποια στιγμή που του ζήτασε γινόταν στις μητέρες αυτές, γινόταν νοερή. Και ξέρετε, όταν η προσευχή γίνεται νοερή, δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται κόπος για να προσευχηθούμε. Γίνεται μόνη της προσευχή. Ναι, αλλά καρδία εφρενωμένη, πρόσωπο θάρρος. Έλαβε το πρόσωπο της μάνας. Άλλα της πήγαινε. Τα παιδιά το βλέπανε. Καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα η μητέρα πλέον είναι θεοφόρος. Δεν μιλάγανε. Παίρνε την αγάπη της. Και το φως και την αγάπη. Όταν κανείς αδολεσκεί στην ωραία προσευχή, αισθάνεται πραγματικά την αγάπη του Θεού. Η μητέρα έδινε στα παιδιά της μέσα από την προσευχή και τη σιωπή της. Τα παιδιά πέρανε τη χαρά.
χάρη του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται, και το πέρανε μαζί του στο σχολείο. Και τότε οι μητέρες είχαν και οι γυναίκες τους είχαν πάρα πολλά παιδιά. 6, 7, 8 παιδιά. Τα παιδιά, το παιδί ήταν στα άλλα τα παιδιά, στους μαθητές και στους δασκάλους. Να λοιπόν, πόσο μεγάλη οφείλεια και κοινωνικό αντίκτυπο είχε η μετάνοια μιας μητέρας. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Ας σκοπιάσουμε να βοηθήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Συνάμα όμως, βλέπετε, μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους. Με τα λόγια, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Με τη συμπεριφορά μας μπορούν να αλλάξουν. Αλλά εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Χωρίς εμένα, είπε ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν με Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν εκοπίασαν οι φυλάσσους. Μάθηνε η γρήπη σαν φυλάς. Λοιπόν, ναι, να παρακαλούμε συνέχεια να μας δώσει ο Θεός την βοήθειά Του για να αλλάξουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε. Εκτός και αν δεν θέλουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις. Άλλοι θέλουν, αλλά δεν θέλουν να κοπιάσουν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή να πας στη δουλειά και να κάτσεις να περάσεις το οχτάρο και να ζητήσει το μισθό. Και εδώ δεν πρόκειται για ένα μισθό, έτσι πρόκειται για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, αλλά τη Βασιλεία των Ουρανών μπορούμε να την προγευτούμε από εδώ. Να τη ζήσουμε μέσα μας, γιατί ο Χριστός είπε: Η Βασιλεία μου είναι εδώ σημών. Και ζητείτε αυτή τη Βασιλεία μας. Ο Θεός μας παρακαλάει να τον αναζητούμε μέσα μας. Και τα αυτά πάντα λέει: Προσευχήσετε ημίν. Όλα τα υπόλοιπα εγώ θα σας τα δώσω. Δυστυχώς όμως σήμερα οι Έλληνες ζητάνε τα ταύτα πάντα και αφήσανε τον Χριστό. Και να λοιπόν τα αποτέλεσμα. Ιδού καιρός μετανοίας, γιατί υπάρχει καιρός αποστασίας. Λοιπόν, αν κανείς δεν πάρει την απόφαση να ξεκινήσει, δεν πρόκειται να φτάσει πουθενά ποτέ. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει διάκριση σε αυτό το δύσκολο καιρό με την αίρεση του οικουμενισμού. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Γιατί δεν είχε μπει ήδη το πνευματικό υπόβαθρο στους αγωνιζομένους μοναχούς και κάποιους λαϊκούς. Δεν είχε μπει ήδη από πριν. Ναι, ο Θεός μας έδωσε ένα χάρισμα της ομολογίας. Τώρα το Χριστού είναι. Δεν φτάνει όμως. Δεν φτάνει. Γιατί κάποια στιγμή, αν δεν έχουμε ταπείνωση, αν δεν έχουμε αγάπη, θα μαυρώνεται και χάνεται. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει αυτός. Στο μέλλον, θα το κρατήσει, θα μας ομολογήσει προς τον Πατέρα, αν δεν έχουμε μεταξύ μας αγάπη, αν ψάχνουμε να βρούμε πού ο αδερφός μας έκανε ένα λάθος και το στυλιτεύουμε και το χτυπάμε, παίρνουμε το ψηλαράκι το λεπτό και το κάνουμε δοκάρι και πόσο ξέρουμε εμείς ένα μικρό λάθος ότι το μετράει ενώπιν του Θεού, δεν έμεινε τίποτα. Εμείς όμως το κάνουμε δοκάρι. Είμαστε στο ίδιο μέτωπο. Είμαστε στην ίδια πλευρά, έχουμε τον ίδιο εχθρό και αντί να παλέψουμε και να στρέψουμε τα όπλα στον εχθρό, θα στρέφουμε στον αδερφό. Πώς θα έχω δώσει ο Θεός του νεαρού. Δεν γίνεται. Ο Άγιος Χριστός όμως λέει ότι ένας λόγος που δεν ειρηνεύει η Εκκλησία, εν εποχή αιρέσεως, είναι ότι οι ενιστάμενοι δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους. Δεν έχουν αυτονοευσία. Δεν έχουν μετάνοια. Δεν έχουν ταπείνωση. Βλέπετε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι το πράγμα. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας της μετανοίας πρέπει να είναι καθημερινός. Επειδή κάθε μέρα πέφτουμε. Πέσαμε μια φορά και κάναμε μια εδαφιαία μετάνοια. Και λυπούμαστε. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να έρθει η αγκαλιά του Χριστού. Και να μας δώσει μια κατάνοιξη η οποία είναι επίσκεψη σε λίγο. Αισθανόμαστε αυτή την αγάπη του Θεού εκείνη τη στιγμή μας την κάνει. Και προσπαθούμε να τη ζήσουμε. Φεύγει αυτή η αγάπη κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει αυτή. Και μετά σηκωνόμαστε πάνω αναστημένοι. Να λοιπόν το μυστήριο της εταφίας μετάνοιας. Πέφτω, κλαίω, μετανοώ, έρχεται ο Χριστός, μου δίνει την άφεση και εγώ σηκώνομαι χαρούμενος. Μετά έχουμε πάνω. Όμως ξαναπέφτω. Γιατί ξαναπέφτω, γιατί πάλι σφάλι. Και πάλι ξανά κάτω, λέω Θεέ μου, συγχωρεσέ μου. Ξανά έρχεται ο Κύριος και μου δίνει άφεση.
Και εγώ μετά χαίρομαι γιατί πάλι με συγχώρεσε. Και αυτό μπορεί να γίνει 50, 100 φορές, 200, 1000 την ημέρα. Αυτό συγχωρεί 3 φορές την ημέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα κρατάω, φίλε Θεέ μου, πόσο έχει μπροστά σα. Ποιος είναι εγώ που να συγχωρείς τόσο εύκολα. Πόσο πατέρα είσαι εσύ. Αυτή η αδολεσχία της εσωτερικής προσευχής μέσα μας είναι η αληθινή προσευχή. Είναι η αρχή του ξεκινήματος της θεοκοινωνίας που πρέπει να έχουμε. Όμως εσείς δεν έχετε θεοκοινωνία, έχετε ανάγνωση κάποιων προσευχών. Αυτές δεν είναι αληθινές προσευχές, είναι τυπικές προσευχές. Γιατί τις διαβάζετε και πολλές φορές τις προσέχει ούτε όμως. Αν η προσευχή δεν πει μέσα στο νου και δεν προχωρήσει στην καρδιά και δεν βγάλει πόνο, τότε δεν έχει αποτέλεσμα στη ζωή. Μα πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις τυπικές προσευχές. Πρέπει να αρχίσουμε να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού. Ναι, λοιπόν, μόνο μέσα από την έμπρακτη μετάνοια και τον κόπο εμφανίζεται η αγάπη του Θεού. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί τόσα καιρό αυτά είμαι σίγουρος δεν τα ακούσατε, δεν σας τα είπανε πνευματική. Και τελικά συνειδητοποιείτε ότι δεν ήταν και τόσο πνευματική. Ο Θεός δεν κοιτάει αεροσυχώρους, κοιτάει εντολοφόρους και πνευματοφόρους. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ψάχνετε να βρείτε εκεί που πηγαίνετε για προσκύνημα τέτοιους ανθρώπους και όχι γιατί έχουν χαρίσματα, αλλά γιατί έχουν έναν τρόπο να σας διδάξουν αληθινό. Εσείς μέσα από αυτόν τον τρόπο να γίνετε αληθινό. Μην ψάχνετε δηλαδή. Ο Θεός θέλει εμείς να αγιαστούμε. Εμείς μπορούμε να γίνουμε αληθινό. Αυτό πρέπει να είναι πόθος μας, έτσι. Δεν είναι υπερηφάνεια το να θέλω να γίνω Άγιος, το είπε ο Κύριος μας. Άγιος είμαι και Άγιοι είμαστε. Δεν είναι υπόθεση των μοναχών, είναι όλο. Εμείς δώσαμε παραπάνω υποσχέσεις και έχουμε μεγαλύτερες προχρώσεις. Θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά οι εντολές του Θεού δόθηκαν για όλους. Και το να αναπτύσσεις εμένα με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή και με όλο τον νου, είναι εντολή του Χριστού για όλους τους χριστιανούς. Και για όλους τους ανθρώπους. Για όλο τον κόσμο. Θέλουμε να τον αγαπήσουμε. Ας το πούμε. Έτσι είναι μια απλότητα. Θεέ μου, βοήθησε με να σε αγαπήσω. Ή Θεέ μου, βοήθησε με να σε γνωρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην απαντήσει. Δεν υπάρχει. Επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει μια απλότητα παιδική, αυτή την προσευχή θέλει, την απλή, την ταπεινή. Αυτή την προσευχή που πάνε τα μικρά παιδάκια. Ο Απόστολος Παύλος λέει: θέλω 5 λέξεις που να τις καταλαβαίνει ο νους μου παρά 1000 φράσεις που ο νομής καταλαβαίνει. Μέσα στο κανόνα της μετανοίας αυτό μπορείτε να αλλάζετε τις προσευχές σας, οι οποίες να είναι έτσι απλές παιδικές και να λέτε ό,τι θέλετε. Ενδιάμεσα στις μετάνοιες, τις ευαγγελίες εννοώ, όχι στην ευχή του σου. Να του λέτε ό,τι θέλετε, ό,τι σας απασχολεί και να ζητάτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, επειδή ακριβώς θα υπάρχει κάποια καθαρότητα στο νου, θα έχει ξεκινήσει κάτι να γίνεται, εκείνη τη στιγμή θα καταλάβετε τι είναι προσευχή. Και ο Θεός μερικές φορές μπορεί να δώσει την απάντηση ακαριά, με κάποιο τρόπο. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός να απαντήσει στη ζωή μας. Έτσι. Αλλά εσάς μπορεί να απαντήσει μέσω κάποιου άλλου ανθρώπου. Να δώσει μια λύση που ζητήσατε. Μπορεί ακόμα και εκείνη τη στιγμή, εκείνο που ζητάτε, να το πάρετε από έναν άνθρωπο που σας χτυπάει την πόρτα. Ό,τι θέλει. Ζητήστε όμως για να πάρετε, για να καταλάβετε την πατρική αγάπη του Θεού. Ο μοναχός όταν έρχεται σε πολλή επικοινωνία με τους ανθρώπους, αρχίζει και χάνει λίγο από αυτή την επικοινωνία με τον Θεό. Δεν συγκρίνονται η αληθινή προσευχή με όλο το καλό που θα κάνει ένας μοναχός, ακόμα και είναι ο διδάσκαλος του λαού. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι
Η συντριβή της καρδιάς στην προσευχή είναι ανώτερη από έναν Ιεραπόστολο ενός έθνους. Βλέπετε λοιπόν, παρατάφτωμος που το ξέρω, παρατάφτωμος ο Θεός σε περίοδους αποστασίας και αμετανοησίας στέλνει κάποια δικά του παιδιά στον κόσμο για να βοηθήσουν τα άλλα τα παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη. Έτσι δεν έκανε με τους προφήτες. Έτσι. Οι προφήτες και οι Άγιοι γινόταν θυσία ενώπιον του Θεού, γιατί αφήνανε το Θεό, αφήνανε τα υψηλά και πηγαίνανε στα χαμηλά. Για να δώσουν. Πήρανε και πρέπει να δώσουν. Ποιο θα στείλει ο Θεός? Θα στείλει αυτόν που είναι και πολύ κοντά. Αν υπάρχουν μεγάλοι προφήτες, στέλνει μεγάλοι. Αν υπάρχουν μικρότεροι, στέλνει μικρότεροι. Κάθε φορά που αυτός κρίνει ποιος θα πάει, τον βγάζει για να βοηθήσει τα άλλα τα παιδιά. Έτσι λοιπόν έκαναν και οι Άγιοι μας Κοσμάς, ο Άγιος Χριστόφορος Παπουλάκος, ο Άγιος Νίκον Ιωαννίτη, ο Άγιος Ιωακήμ Ιθαπιώτης, ο Άγιος Σοφιανός ήταν Πατέρ Ιγνάτη, ο Επίσκοπος Δελινοπόλεως, πριν τον Άγιο Κοσμά. Λοιπόν, και πάρα πολλοί άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι μοναχοί και μάλιστα ασκητές μερικοί από αυτούς, όπως ήταν ο Νίκον ο Ιωαννίτη, οι οποίοι αφήνανε τα ασκητήριά τους γιατί δεν μπορούσαν να ζουν πλέον μέσα στην ησυχία. Αφήνανε το χρυσάφι και πηγαίνανε μέσα στο βούρκο για να βγάλουν χρυσόψη. Για να δώσουν τον Θεό που γνωρίσανε στην ησυχία στον κόσμο που έπασε. Αυτό είναι αγάπη. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα τέτοια θυσιαστική αγάπη των μοναχών για να το καταλάβετε καλύτερα. Ότι ενώ ο μοναχός στο μοναστήρι του μπορεί να κερδίσει πολλά, το Θεό του δηλαδή, έτσι. Δεν θέλει μετά να τον αφήσει. Αναγκάζεται όμως να τον αφήσει, γιατί τον διακατέχει η θυσιαστική αγάπη του Θεού. Έχουμε μοναχούς, οι οποίοι, όπως ήταν ο Αβραάμ με την ανιψιά του τη Μαρία, όταν κάποια στιγμή η ανιψιά του, ενώ την είχε από μικρή και ζούσε μια υψηλή πνευματική ζωή, ξέπεσε στην πορνεία, αναγκάστηκε ο θείος της να αφήσει το ασκητήριο και να πάει στο δορμείο και να την βγάλει. Έχουμε μοναχούς, οι οποίοι πάρα πολλούς τέτοιους, και τώρα, πρόσφατα στο Άγιο Ιερουσαλήμ, άκουσα περιστατικά, όπου μετά από πολλά χρόνια έκλεισης της ζωής, κόψανε τα μαλλιά, τα γένια, βάλανε λαϊκά ρούχα και πήγαν μέσα στα δορμεία, παράγαν και κρέας, για να σωσούν ψυχή. Αυτό δεν έκανε ο Χριστός μας. Δεν άφησε την υψηλά και κατέρχεσαι στα χαμηλά. Ξέρετε πώς υπέφερε ο Κύριος. Τα μαρτύρια του Χριστού μας δεν φαίνονται μέσα στην κοινή διαθήκη με μια απλή ανάγνωση. Είναι και κρυμμένα. Είναι και κρυμμένα. Κάπου αλλού έχουν αποκαλυφθεί σε κάποιους Αγίους. Λοιπόν, θα πρέπει να μιμηθούμε αυτή την αγάπη του Θεού, βοηθώντας πρώτα τον εαυτό μας μέσα από τη μετάνοια. Πρέπει να ξεπληρώσουμε εδώ για να μην χρωστάμε πάνω. Είπαμε πριν ότι για να διορθωθούμε θα πρέπει πρώτα να μετανοούμε για κάθε σπάλμα που κάνουμε. Όμως εμείς στην καθημερινότητά μας δεν μετανοούμε μέσα μας για κάποιο σπάλμα και αυτό δεν αλλάζει, διαιωνίζεται. Και πάμε μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα και το λέμε γιατί μας ελέγχει η συνείδησή μας. Το λέμε στο πνευματικό ως αναφορά σπάλμα, ως εξομολόγηση. Γιατί εξομολόγηση σημαίνει ομολογώ προς τα έξω την αμαρτία μου, τη βγάζω. Ναι, αλλά δεν διορθώνεται, γιατί δεν έχει προηγηθεί μετάνοια. Δεν πόνεσα, δεν αναστέναξα. Όταν κάνουμε ένα σπάλμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει πέρα από τον αναστεναγμό, να πάμε το βράδυ στην προσευχή και να πούμε «Θεέ μου, συγχώρεσέ μου». Πάλι τα ίδια ήταν. Βοήθησαν. Να μην το ξανακάνω. Ναι, γιατί έχει προηγηθεί ο πόνος. Μην τα αμαρτήμα όμως με εμένα σε αυτό, γιατί δεν είναι αυτό εξομολογήσεις. Ποιο στον εξομολόγο να το εννοείται, είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Εννοείται ότι ακόμα και όταν έχουμε συνοποιήσει το σπάλμα και πονάμε, πρέπει να το πούμε φυσικά. Εδώ το λέμε όταν δεν μετανοούμε. Αλλά δεν επέρχεται διόρθωση, αυτό λέμε. Θέλει και εξομολόγηση, πάντα. Πώς είναι δυνατόν το πένθος να μακαρίζεται.
Κυρίως είπε μακάρι επεν τούτος ότι αυτοί παρακλητήσονται. Να λοιπόν, απόδειξη ότι όλα αυτά που σας είπα, έτσι είναι, να κλαίμε στην προσευχή μας για την προηγούμενη ζωή μας, ακόμα κι αν τα έχουμε εξομολογηθεί όλα, θα πρέπει να μην τα ξεχνάμε ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ τα μεγάλα αμαρτήματά μας, όχι λεπτομερώς, αλλά ως αμάρτημα, μεγάλο. Να μην το ξεχνάω. Γιατί εύκολα ξεθαρεύω και νομίζω ότι κάποιος είμαι, κάνοντας κάποια καλά έργα. Να θα πρέπει να βρίσκω πάντοτε αφορμές να μετανοώ. Ναι, μπορεί να μην έσπαλα μια μέρα και να μην μου δοθεί μια αφορμή να μετανοήσω. Καλό είναι αυτό, δεν πρέπει να σπάω, να προσέχω. Αλλά τι έλεγε ο Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ελέησον μου. Ζούσε αυτό που έλεγε, ελέησον μου. Όπως πραγματικά μετανοεί, ακόμα και με μια λέξη, το ελέησον με, μπορεί να πέσει κάτω και να συντρίβεται. Ναι, γιατί δεν ξεχνάει ποτέ την αμαρτία του. Λέει αλλού ο προφήτης Δαβίδ, την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούτε κάλυψα. Βλέπετε, δεν ξεχνούσε ποτέ, αλλά και δεν μπορούσε αυτή την αμαρτία του να την καλύψει σε αυτή τη ζωή. Το σφάλμα που έχουμε κάνει το μεγάλο στο παρελθόν έγινε, πάει. Δυστυχώς έγινε. Ο Θεός όμως είναι Πατέρας και το ξέχασε. Εμείς όμως δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Όταν εμείς ξεχνάμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός μπορεί να τις θυμηθεί. Όταν εμείς όμως δεν τις ξεχνάμε, ο Θεός θα ξεγράψει. Ξεγράφονται την ίδια εξομολόγηση, φυσικά. Όπως είπα και στην αρχή, όλες οι αρετές έρχονται από τη μετάνοια. Δεν μπορεί να γίνω ταπεινός, αν δεν μετανοώ. Δεν μπορώ να αγαπήσω αληθινά, αν δεν μετανοώ. Και δεν μπορώ να αγαπήσω τον συνάνθρωπό μου, αν πρώτα δεν ελεήσω τον εαυτό μου. Και δεν μπορεί να με ελεήσει ο Θεός, αν δεν ταπεινωθώ την ώρα της προσευχής. Ο Θεός ηλάστη τίνει τον αμαρτωλό. Ο τελώνης έπεφτε κάτω μια φορά και έκλαιγε, γιατί δεν ξέχναγε ποτέ τις αμαρτίες. Ο Φαρισαίος έλεγε ότι είχε κάνει πολλά καλά. Δεν έπεφτε ποτέ στο έδαφος, ούτε να ευχαριστήσει τον Θεό, ούτε να σκεφτεί και τα αρνητικά του. Και έτσι κατέγινε. Όταν κατακρίνουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε ποτέ να κατακρίνουμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που δίνει η αυτομεμψία. Πάντοτε εγώ. Ακόμα και όταν ο άλλος θέλει. Πώς γίνεται να πούμε στο Θεό την ώρα της προσευχής, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, δεν φταίει αυτός, εγώ φταίω, ενώ ξέρουμε ότι αυτός έφτιαξε. Πώς γίνεται. Γίνεται. Λέει ο Αβάς Δωρόθεος ότι αν δεν έφτιαξε εκείνη τη στιγμή, έχεις φταίξει το παρελθόν. Το οξύμορο είναι ότι ξεπληρώνεις μετά από χρόνια κάτι το οποίο έκανες στην προηγούμενη ζωή. Έτσι θέλει. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι φταίξαμε. Μπορεί και να φταίξει. Ο Άγιος Δωρόθεος λέει πάλι ότι και με ένα βλέμμα μπορείς να ταράξεις την ίδια της ψυχής του άλλου. Γιατί δείχνεις ότι τον αγαπάς και άλλος αντιλαμβάνεται. Και άλλος βάζει εικόνες, παθούς λογισμούς. Γιατί εμείς δεν έχουμε αγάπη. Άρα και κάπου σφάλαμε, ακόμα και δεν είπαμε τίποτα. Ναι, μην είμαστε σίγουροι ότι δεν σφάλαμε. Αυτό το καλύτερο είναι το σωτήριο φάρμακο, ό,τι και αν έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να λέμε στο Θεό, συγχώρεσέ με, Κύριε, εγώ φταίω, ελέησε το δούλο σου, συγχώρεσέ τον και με τις ευχές αυτού βοήθησε και εμένα. Αυτά τα φάρμακα εμείς τα διαβάσαμε και τα λιώσαμε στο μοναστήρι. Και έτσι είδαμε ότι υπάρχει θεραπεία. Δηλαδή, το τραύμα έκλεισε και έμεινε μόνο η ουλή. Μια ουλή όμως, η οποία μπορεί να ξανανοίξει. Ναι, αυτός παίρνει τα πάθη, αλλά αν δεν προσέξουμε, μπορεί να ξανάρθει. Γι' αυτό χρειάζεται την μέλη, την καθημερινότητα. Θα μου πείτε ίσως εμείς που μα πάτε όλη την ημέρα με τόσες δουλειές που έχουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνετε εσείς. Σας είπα, μπορείτε να τα κάνετε. Δεν θέλετε. Μην κοιμάστε 6 ώρες, μην κοιμάστε 7, είναι ένα λόγο. Να αρχίσετε να αγωνιάτε για την ψυχή σας. Τι θα γίνει. Το τέλος της ζωής πλησιάζει, φεύγει.
Έχουμε διανύσει τα 2-3 της ζωής. Άλλοι βρίσκεστε στο τέλος κάτω φυσικά χρόνια. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να αγωνιάτε. Πού θα πάτε. Τελευταία στιγμή, κλάψτε. Θα νοήσετε. Σώσε με, Κύριε, σώσε. Πολλών ειδών προσευχές υπάρχουν. Ναι, μπορούμε να περπατάμε και να προσευχόμαστε. Μπορούμε να καθόμαστε να ακούμε τον άλλον και να προσευχόμαστε. Μπορούμε ακόμα και αυτό που λέει στους προχωρημένους, να μιλάμε και να προσεύχουμε. Σπάνια κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν, την προσευχή μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας. Μπορούμε και στο κρεβάτι να προσευχόμαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με το όνομα του Θεού. Εδώ πριν λίγες μέρες είχαν έρθει κάποιες κυρίες και βοηθούσαν και καθαρίζανε το μοναστήρι και ευλογία από τον Θεό πήρανε. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή είδα ότι κανένας πάρα πολύ μιλούσαν και χάνανε όλη την ουσία, λέω μην μιλάτε μεταξύ σας, κάνετε τη δουλειά σας, βλέποντας κάθε μία μέσα της Κύριας του Χριστέ ελεησόν. Τότε όταν κανείς λέει την ώρα της εργασίας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, αυτομάτως κερδίζει κόπο. Πώς γίνεται. Όταν αυτή η προσευχή κάποια στιγμή αρχίζει και καθαρίζει το νου μας από τους πολλούς λογισμούς που έχουμε, της καθημερινότητας ή τους κακούς, τότε φέρνει μια ειρήνη μέσα στο νου. Η ειρήνη αυτή του νου που φέρνει η ευχή του Ιησού επηρεάζει θετικά και το σώμα, δίνει ζωή στο σώμα. Και έτσι μπορούμε αυτή τη δουλειά που κάναμε πριν να τη διπλασιάσουμε με την ευχή. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τον κόπο. Δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Πρέπει όμως να ξεκινήσει για να καταλάβει τι γίνεται. Γι' αυτό θα ήθελα να προσθέσω ένα τελευταίο και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για να μιλήσουμε μέσα από τις ερωταποκρίσεις πάλι από αυτό. Θα σας πω κάτι άλλο το οποίο το βλέπω να γίνεται όχι μόνο εδώ, παντού γίνεται. Μετά τη θεία κοινωνία, μετά τη θεία λειτουργία, να έρχεστε και να πίνετε καφέ. Οι μοναχοί στα μοναστήρια μετά τη Θεία Κοινωνία δεν πάνε ποτέ για καφέ. Πάνε στα κελιά τους και ευχαριστούν τον Θεό με όλη την ψυχή τους γιατί πήρανε μέσα τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, κάνουμε έναν αγώνα πριν με την εξομολόγηση, με την νηστεία, κάνουμε έναν αγώνα με τις ευχές της Θείας Μεταλήψης που κρατάνε αρκετή ώρα προσευχόμενοι. Να πάρουμε το Θεό μας. Κανείς αν κάτσει αυτό και το σκεφτεί, θα δείτε πόσο φοβερό πράγμα είναι έτσι. Ο ίδιος ο Θεός να έρχεται μέσα στα έργα της ψυχής μας και να μας παρουσιάζει, να μας αποκαλύπτεται. Και εμείς, μετά τη Θεία Κοινωνία, να μην του λένε ούτε ευχαριστώ, γιατί νομίζετε ότι το να διαβάζουμε τη Θεία Ευχαριστία είναι ευχαριστία. Είναι μια ευτυχή διάταξη. Ευχαριστία, τα νομική και αληθινή είναι να πω μέσα μου μετά τη Θεία Κοινωνία, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευγνωμονώ, σε υμνώ και σε δοξάζω. Αλλά πώς θα το πούμε αυτό στο Θεό, αν δεν έχουμε καταλάβει ότι κοινωνήσαμε, και πώς θα καταλάβουμε ότι κοινωνήσαμε, αν μετά τη κοινωνία αρχίσουμε και κουβεντιάζουμε και γυρίσουμε την πλάτη στον Χριστό και κουτσοπολεύουμε ο ένας με τον άλλον, θα φύγει ο Κύριος. Θα φύγει. Λοιπόν, γι' αυτό έχω πει ότι θα πρέπει να δοκιμάσετε μια φορά, κάντε το, φύγετε γρήγορα, πάτε στην ησυχία. Βρέστε έναν τρόπο να ησυχάσετε και μέσα εκεί στην ησυχία και του χώρου και του νου, μετά τη Θεία Κοινωνία, θα δείτε αν έχετε κοινωνήσει. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί, αφού το πήρε μέσα μας και είναι όλο ζωή, θα μας δώσει αυτό το κομμάτι της ζωής. Θα μας δώσει ειρήνη, χαρά, ησυχία πνεύματος. Λοιπόν, τότε θα τον ευχαριστήσει. Τότε θα καταλάβετε αν θα κοινωνήσει. Κάποτε πρέπει να κάνετε αρχή για αυτά που δεν κάνετε ποτέ μέχρι τώρα. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Θα σταματήσω λίγο εδώ και αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι για τον καθένα, θα ευχαρίσω. Αν ξέρω, θα σας απαντήσω.